Συνολικά 14 γκολ κατέγραψε το Κοντέρ σήμερα για τις μεικτές έψεις στο Ατσαλένιο με αντίπαλο το Λασίθι. Η ομάδα K12 επικράτησε με 8-1 και με την τέταρτη εφετινή νίκη εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ενώ είναι κοντά και στην πρωτιά στον κριτικό όμιλο. Όσον αφορά την K14, επικράτησε με 6-2 και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά τις ισοπαλίες με Ρέθυμνο και Χανιά και είναι πλέον και εκείνη πολύ κοντά στην πρόκριση. Η μεικτή K12 παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 8ο λεπτό με τον Ντρέιλι να κάνει το 0-1 με απευθείας φάουλ, στη συνέχεια επέβαλε πλήρως το ρυθμό της. Ο Ακουμιανάκης στο 12ο λεπτό μετά από ενέργεια του Πετούση σοφάρισε 1-1 και γρήγορα έγινε και το 2-1 από τον Σμαραγδάκη. Με γκολ του Πετούση έγινε το 3-1, ακολούθησε το 4-1 με σκόρερ τον Σταματάκη και στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου είδε δίχτυα και ο Λιγεράκης για το 5-1. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν ο Βαρδάκης στο 36ο λεπτό, ο Ασμαριανάκης στο 52ο και ο Λαγουδάκης στο 54ο, επισφραγίζοντας την εξαιρετική εικόνα για την μεικτή K12 του Ηρακλείου. Στον αγώνα των μεικτών K14 το Λασίθι προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό με κοντινό πλασέ του Στρατάκη, αλλά το 0-1 δεν άγχωσε τους γηπεδούχους και στο 5ο λεπτό ο Βασιλάκης ισοφάρισε με κεφαλιά. Η άμεση απάντηση έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στη συνέχεια. Στο 22ο λεπτό, ο Κώτας τελείωσε ιδανικά την αντεπίθεση, δίνοντας προβάδισμα με 2-1 στην ομάδα του. Στο 25ο λεπτό, ο Γκούντελος με διαγώνιο σουτ έκανε το 3-1 και στο 30ο λεπτό, ο Κουτσουπιάς εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση και έκανε το 4-1, βάζοντας γερές βάσεις νίκης, παρότι το Λασίθι μείωσε 4-2 στο 33ο λεπτό με τον Χαραλαμπάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο, η μεικτή K14 ήταν πολύ ουσιαστική στο παιχνίδι της. Στο 50ο λεπτό, με εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, έκανε το 5-2 ο Γκούντελος και ο ίδιος ολοκλήρωσε με προσωπικό hat-trick το σκορ στο 58 για το εμφατικό 6-2.